της Αθήνας πρέπει να αρχίσει να σκέφτεσαι με την εμπειρία του πολίτη πρωταρχικός. Δηλαδή, τι ζει ένας νέος άνθρωπος στην Αθήνα, τι ζει ένας ηλικιωμένος. Δεν μπορεί να λες ότι η πολιτική μου για την τρίτη ηλικία είναι μόνο οι λέσχες φιλίας, διότι η τρίτη ηλικία χρειάζεται περίθαλψη, άρα παίζουν ρόλο τα ιατρικά κέντρα. Έχει ανάγκη από προσβασιμότητα, άρα παίζουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Η πολιτική σου για την τρίτη ηλικία πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν, και αυτό είναι το. Και έτσι θα δομήσουμε και εμείς το πρόγραμμά μας. Πρέπει να αλλάξουμε όλη τη φιλοσοφία του Δήμου και να λέμε: το πρόβλημά μας δεν είναι να υπηρετήσουμε τη γραφειοκρατία του Δήμου. Είναι να υπηρετήσουμε τον πολίτη, ο οποίος σήμερα έχει προβλήματα, και να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική, ώστε η εμπειρία του στην Αθήνα να είναι πολύ πιο ουσιαστική. Ναι, άρα αυτό που μας περιγράφεται είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Ναι, σε βάθος. Σε βάθος. Μπορούν να ακολουθήσει ο υπόλοιπος μηχανισμός μια τέτοια αλλαγή νοοτροπίας? Ναι, και βέβαια πρέπει. Γιατί σας το ρωτώ αυτό? Συγγνώμη. Διότι είχαμε κατά καιρούς την εμπειρία ανθρώπων που ήθελαν από ένα σημείο και μετά να εμπνεύσουν προς τα κάτω έναν μηχανισμό, αλλά ήταν πάρα πολλά τα εμπόδια. Θέλεις από συμφέροντα, θέλεις από κατεστημένες αντιλήψεις, θέλεις από πάρα πολλές απόψεις. Μου έρχονται στο μυαλό διάφορα παραδείγματα. Σε όλους έρχονται. Και μου έρχεται ακόμα και η διακυβέρνηση στην οποία συμμετείχατε, του Γιώργου Παπανδρέου τότε. Δεν θέλω να κάνω, δηλαδή, ένα παραλληλισμό. Ένας νεοτεριστής στην κορυφή, για να μην κάνουμε παραλληλισμούς, ένας νεοτεριστής στην κορυφή μπορεί να εμπνεύσει από κάτω έναν μηχανισμό? Ξέρετε πώς θα το κάνει. Και βέβαια μπορεί να το κάνει. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ανάποδα. Εάν στην κορυφή έχεις έναν άνθρωπο που τον νοιάζει μόνο η πάρτη του ή η προσωπική του καριέρα ή ξέρω εγώ το κόμμα του, όπως πολύ συχνά βλέπουμε, τότε δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Διότι τότε αντί να κάτσεις να κάνεις ουσιαστική δουλειά, κάνεις δουλειά βιτρίνας. Αν όμως έχεις κάποιον ο οποίος πραγματικά νοιάζεται και ο οποίος δίνει το παράδειγμα, και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, τότε το σύστημα ακολουθεί. Το λέω αυτό διότι από την εμπειρία μου στο Υπουργείο, πριν πάω, με είχαν προετοιμάσει για όλες τις δυσκολίες που έχει ένα Υπουργείο. Από τους συνδικαλιστικούς φορείς, από τη γραφειοκρατία, από τον τρόπο που γίνονται οι προσλήψεις και όλα αυτά. Από την ώρα που ο οργανισμός κατάλαβε ότι ήμουν εκεί με διάθεση να δουλέψω, ότι ήμουν εκεί για να στηρίξω τον οργανισμό και όχι για να τον χρησιμοποιήσω για δική μου προβολή, σας διαβεβαιώ ότι από κάτω τα συστήματα αρχίσαν να λειτουργούν διαφορετικά. Σώθηκε το Υπουργείο από τη δική μου τη θητεία? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Κάποιοι άλλοι πρέπει να το αξιολογήσουν. Αλλά σίγουρα μπορούσα να κάνω έργο, διότι οι υπηρεσίες ανταποκρινόντουσαν. Και όλο αυτό που με είχαν προετοιμάσει παλιότερα, ότι ό,τι και να παλεύεις εσύ δεν γίνεται τίποτα, δεν ήταν πραγματικό. Θυμάμαι ότι τότε, επειδή μειωνόντουσαν οι μισθοί, ερχόντουσαν συνάδελφοι υπουργοί και μου λέγανε ότι όλος ο κόσμος έχει κατεβάσει τα μολύβια του, σας διαβεβαιώ, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Αθλητισμού, δεν κατέβασε κανένα τα μολύβια του. Δουλεύανε ακόμα και πιο εντατικά, διότι πιστεύανε ότι αυτό το οποίο κάνανε ήταν σημαντικό για μας. Για μας εννοώ σαν πολίτες της χώρας. Και όσο μεγαλύτερη αξία δίνεις στο έργο αυτών των ανθρώπων, τόσο περισσότερο τα αποκρίνεται. Αν μπαίνεις μέσα στο γραφείο σου και λες ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι άχρηστοι, όλοι οι συνδικαλιστές είναι απέναντι και ούτω καθεξής, θα σου συμπεριφερθούν έτσι. Αν πας όμως με διαφορετική διάθεση και με τη σιγουριά ότι πας εκεί για να βοηθήσεις, για να κάνεις δουλειά για τον Έλληνα, τότε οι υπηρεσίες θα τα αποκρίνονται διαφορετικά. Και είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα αυτό και για μένα σαν πρόσωπο που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και σαν επιχειρηματία. Είδα πώς μπορείς να κινητοποιήσεις κόσμο χωρίς να τους να χρησιμοποιείς μόνο το χρήμα. Αυτό πάντως θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, κύριε Γερμανή. Πολύ. Δηλαδή, είπα μάλιστα, θα γράψω ένα βιβλίο μια μέρα. Όπου πετύχει αυτή η υποψηφιότητα, δηλαδή να εισάγεται ακόμα και απόψεις και αντιλήψεις management σε έναν δημόσιο οργανισμό, σε έναν θεσμό τέλος πάντων, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και στην πράξη. Μα προφανώς η εμπειρία μου στον ιδιωτικό τομέα με βοηθάει πάρα πολύ στο να πλήρη αντιστοιχία. Δηλαδή έχουμε μια κοινωνία η οποία, αν θέλετε, λειτουργεί μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά παραλλήλως απεχθάνεται τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα και την λειτουργία του. Καλά, γενικά οι σχέσεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα είναι σχέσεις εντάσεως και πάντα είναι, και σε όλες τις χώρες που έχω ζήσει υπάρχει αυτή η ένταση μεταξύ των δύο. Συναντάτε λίγο παραπάνω, και αυτό έχει εξήγηση και από τη μεριά του δημοσίου και από τη μεριά του ιδιωτικού χώρου. Όμως μετά την εμπειρία μου στο Υπουργείο θα γράψω ένα βιβλίο, τι μπορεί να μάθει ο ιδιωτικός τομέας από τον δημόσιο. Διότι πραγματικά η δυνατότητά σου να παρακινήσει κόσμο να κάνει δουλειά, δίνοντας αξία
σε αυτό το οποίο κάνει και όχι χρησιμοποιώντας οικονομικά κίνητρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα. Ελάτε να πούμε τώρα. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά μαθήματα που μπορεί να πάρει ο δημόσιος τομέας από τον ιδιωτικό προφανώς. Απολύτως, απολύτως. Αυτό το άλλο λειτουργεί, θα λέγα, σε ένα επίπεδο διάδρασης. Ακριβώς. Όπως πρέπει να υπάρχει πάντως σε μια κοινωνία. Ακριβώς. Ελάτε τώρα να δούμε ένα χρόνο μπροστά. Πώς οραματίζεστε εσείς την εορταστική Αθήνα του 19. Κοιτάξτε, στην εορταστική Αθήνα του 19 εγώ θα είμαι 3 μήνες δήμαρχος. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες να αλλάξεις τα μεγάλα προβλήματα της πόλης είναι περιορισμένες. Αυτό όμως που μπορείς να κάνεις και είναι μια εποχή που αξίζει να το κάνει κανείς αυτό είναι να αναδείξεις το βάθος των προβλημάτων. Δηλαδή, πάντα πηγαίνουμε και κάνουμε γενικά γύρω από τα Χριστούγεννα φανφάρες. Το ουσιαστικό εδώ είναι να δείξεις πώς ζει ο Αθηναίος σήμερα, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να χαρεί τα Χριστούγεννα όπως τα χαιρόμαστε εμείς. Είναι μεγάλη ευκαιρία να δείξεις πόσοι άνθρωποι σήμερα, είναι στα συσίτια, πόσοι συνάνθρωποι μας σήμερα υποφέρουν από την εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα τους, όχι μόνο στις γιορτές που κάνουμε για αυτούς, αλλά να είμαστε δίπλα τους στην ανάδειξη του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Ένα πρόβλημα στο οποίο η Αθήνα επιβαρύνεται από όλους τους δήμους γύρω της. Και ένα πρόβλημα το οποίο το ζουν οι Αθηναίοι καθημερινά. Μάλιστα. Κύριε Γερουλάνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, καλή δύναμη στην προεκλογική τώρα εκστρατεία. Και μάλλον ένα τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω. Πώς βλέπετε να επηρεάζεται αυτή η αυτοδιοικητική μάχη έχοντας μια ακραία πόλωση στο δικοματικό επίπεδο? Από εμάς εξαρτάται. Και ποια θα είναι η δική σας στρατηγική για να επιζήσετε σε αυτή τη μάχη γιγάντων, αν μου επιτρέπετε? Η δική μου στρατηγική είναι αυτή με την οποία ξεκίνησα, να μιλάω για την Αθήνα. Όσο μιλάμε συνέχεια για την Αθήνα και η συζήτηση γυρνάει στην Αθήνα, θα προστατεύσουμε την μάχη την αυτοδιοικητική από το αλυσβερίσι το οποίο γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αν αρχίσουμε να λέμε, και εδώ δυστυχώς να κατεβάζουμε κομματικές υποψηφιότητες οι οποίες θα κοιτάνε να τραβήξουν ο Νεοδημοκράτης τους Νεοδημοκράτες και ο Συριζαίος τους Συριζαίους κτλ. Και να συζητάμε άλλα θέματα εκτός από την Αθήνα, πιστεύω ότι θα κάνουμε ζημιά. Μιλώντας για την Κώστα Μπακογιάννη, έχουμε ξεκάθαρα μια αυτοδιοικητική υποψηφιότητα, έτσι? Μα καθόλου ξεκάθαρα. Δεν θυμόσαστε το αλυσβερίσι που έγινε για το ποιος θα πάρει την περιφέρεια, ποιος θα πάρει το Δήμο, λες και ο Δήμος ανήκει σε κάποιον? Εδώ ψάχνουμε τον καλύτερο δήμαρχο. Δεν ψάχνουμε να μοιράσουμε τα πολιτικά οφίτσια έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ο κ. Μπακογιάννης, μην έχετε καμία αμφιβολία, είναι κομματική υποψηφιότητα και διαπραγματεύτηκε κομματικά για να πάρει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο έχει γίνει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Ηλιόπουλο. Η διαπραγμάτευση ήταν κομματική. Βέβαια, και εσείς έχετε και τη στήριξη του κίνηματος αλλαγής. Εγώ ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου πρώτος και το κίνημα αλλαγής, όπως και άλλες ομάδες, έχουν πει ότι εμάς μας αρέσει αυτή η υποψηφιότητα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Μάλιστα. Το χρήσμα, υπάρχει η στήριξη και υπάρχει το χρήσμα. Το χρήσμα είναι εξάρτηση. Η στήριξη είναι, σε αφήνει ανεξάρτητο να επιλέξεις το ψηφοδέλτιό σου και τις πολιτικές σου θέσεις. Μάλιστα. Και αυτό είναι η υποψηφιότητα δικιά μας. Το κρατάμε και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.